Πρέπει το παιδί από πολύ πολύ μικρό να αγαπήσει τον Ιησού Χριστό. Δεν είναι σχήμα λόγου. Δεν είναι ουτοπία αυτό που σας λέω. Μέσα στην αγωγή του παιδιού πρέπει να μπει η αγάπη του Ιησού Χριστού. Τότε μόνο μπορεί κανείς να λέγει μαζί με τον Παύλο: τα πάντα ηγούμε σκύβαλα είναι, ή να Χριστόν κερδίσω. Τα πάντα θεωρώ τίποτα προκειμένου να κερδίσω τον Χριστό. Θα σας πω μια περίπτωση. Μη με πάρετε αλαζόνα, μη με πάρετε υπερήφανο, δεν προβάλλομαι. Απλά μου έτυχε. Και μάλιστα μπορώ να πω ότι δεν ξέρω, είμαι κι εγώ όπως κι εσείς μέσα σε αμαρτίες. Κάποτε ήμουν κάτω της τετάρτης δημοτικού, ίσως τρίτης δημοτικού. Ένας γείτονας έφτιαχνε, ένα άλλος ήταν, έφτιαχνε, έστριβε σύρμα, έκανε μία έλικα με ένα καρφί που δεν ήταν στρογγυλό αλλά ήταν πεπλατισμένο. Έβαλε αυτή την έλικα μέσα σε αυτό το σύρμα και είχε ένα πραγματάκι και ένα σωληνίσκο, το τραβούσε προς τα πάνω και αυτή η έλιξ ή ο έλικας, όπως θέλετε πάρτε του, πετούσε, στροβίλιζε στον αέρα, πετούσε αρκετά ψηλά. Ήταν ένα παιχνίδι που σας βεβαιώνω με είχε πολύ τραβήξει. Μ' άρεσε πολύ και ήταν πολύ φτηνό. Του λέω: δώσ' μου και εμένα ένα τέτοιο. Μου λέει: βρες μου ένα σύρμα. Πήρα λοιπόν ένα σύρμα, και λέω στη μητέρα μου: θα το δώσω αυτό για να μου φτιάξει αυτό το παιχνιδάκι. Μου λέει η μητέρα μου: κοίταξε να δεις, ακούστε για δοκιμασία, κοίταξε να δεις, αυτό θα το κάνουμε έτσι γάτζο για να κρεμάσουμε την εικόνα του Αγίου του Προδρόμου που είναι χάρτινη, χαρτόνι δεν είναι. Μου λέει: διάλεξε όπως θέλεις. Αυτό να το βάλουμε στον Άγιο Ιωάννη σαν γάντζωμα ή αν θέλει να το κάνεις παιχνίδι. Πέρασα δοκιμασία. Το παιχνίδι μου άρεσε πάρα πολύ. Στο τέλος είπα: θα το κάνουμε γάντζο για να κρεμάσουμε την εικόνα του Αγίου Ιωάννη. Ίσως γι' αυτό τώρα μας αξιώνει στην καινούργια οικοδομή να κάνουμε μια εκκλησία του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Γιατί μικρό είναι ίσως, ίσως μικρό μοιάζει, είναι τι προτιμάς στη ζωή αυτή. Η δοκιμασία της μητέρας μου ήταν φοβερή. Διάλεξε μου ό,τι θέλεις. Μπήκα σε δυσκολία. Αυτό πρέπει έτσι να γίνεται, ειλικρινά σας το λέω, το θυμάμαι, και το θυμάμαι γιατί το θυμάμαι. Δεν μπορούσε αυτό, μια λεπτομέρεια θα μου πείτε από τη ζωή μου. Το θυμάμαι. Γιατί μου είχε κοστίσει, γιατί με είχε πονέσει. Γιατί έτσι έπρεπε να κάνω, να γίνει έτσι, να μπει στην χάρτη εικόνα του Αγίου Ιωάννου.